Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Φίλιππε, καλημέρα Νίκο. Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία 6,6 ποσοστιαίων μονάδων σε πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων αποτυπώνεται στη νέα μεγάλη πανελλαδική δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ που δημοσιεύτηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Βλέπουμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,3% ενώ στο 25,7% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου στα ίδια, παίρνει 0,3 και η Νέα Δημοκρατία παίρνει 1,3. Ναι, παρουσιάζει μία άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Στο 9% το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 6,3%, η Ελληνική Λύση στο 3,7% και το Μέρα 25 στο 3,2%. Κάτσε, περίμενε εδώ τώρα. Έχουμε μια πλέψη ελευθερίας στο 1,3%. 3%, σωστά. Μετά είναι το άλλο ποιο είναι... Είναι το Εθνική Δημιουργία. Η Εθνική Δημιουργία του Τζίμερου είναι αυτό. Του Τζίμερου που βρίσκεται 1% στο 1%. Και μετά είναι το ΕΑΝ. Το ΕΑΝ. 1%. Πολύ σωστά, στο 1%. Το άλλο επιλέγονται το 4,3% και αναποφάσισε το 12,2%. Και μία κάρτα ακόμα. Όπου... Σωστά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να δούμε και τις απαντήσεις στο ερώτημα αν πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή στον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε λοιπόν πως το 37% απαντάει πως πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 29% απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σε κανέναν από τους δύο απαντάει το 29%.